Υπάλληλοι του μετρό της Θεσσαλονίκης απομακρύνουν και τα τελευταία εμπόδια στην οδό Βενιζέλου στο τμήμα κάτω από την Εγνατία Οδό έως και την Ερμού. Λόγω των εργασιών, οι δύο από τις τρεις λωρίδες έκλεισαν τον Φεβρουάριο του 2018. Από το βράδυ της Δευτέρας όμως, δόθηκε και πάλι κανονικά στην κυκλοφορία μετά την ολοκλήρωση των παρακάψεων των δικτύων κοινής ωφέλειας. Εμείς ερχόμαστε, ξεφορτώνουμε εδώ και πολλές φορές να σταματάμε εδώ και με το ζόρι περνάνε τα αμάξια από εκεί. Τα δεν ξέρεις τι να κάνεις. Είναι πολύ δύσκολα. Πάρα πολύ δύσκολα. Αλλά τώρα, έτσι όπως είναι αυτή τη στιγμή, είναι πολύ καλά. Η κυκλοφορία στη Βενιζέλου θα διεξάγεται κανονικά έως και τον Σεπτέμβριο. Θα κλείσει και πάλι για να συνεχιστούν οι εργασίες μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Αυτό είναι προσωρινό μέτρο, το τονίζω αυτό, μέχρι να ξεκινήσει και πάλι η κατασκευή του σταθμού της Βενιζέλου, δηλαδή μέχρι να ξεκινήσει η κατασκευή της πλάκας οροφής, που είναι το επόμενο βήμα αμέσως στο σταθμό της Βενιζέλου. Αυτό το κάτι το οποίο θα γίνει, υπολογίζω, μέσα στο Σεπτέμβριο, δηλαδή αμέσως μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με την διοίκηση του μετρό, στον σταθμό της Βενιζέλου, από τη στιγμή που βρέθηκαν τα αρχαιολογικά ευρήματα, δεν έγινε καμία εργασία. Τα συνεργεία εργάζονται πυρετοδός εδώ και ένα χρόνο και οι επαγγελματίες στην περιοχή ελπίζουν οι εργασίες να ολοκληρωθούν σύντομα και να μετατραπεί ο σταθμός σε πόλο έλξης τουριστών και κατοίκων. Έχει περίπου ένα χρόνο που ξεκινήσαν οι εργασίες του σταθμού εδώ και δουλεύουν ασταμάτητα. Αλλά τώρα σταματήσανε, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Ίσως επειδή λόγω καλοκαιριού να αποσυφορηθεί και το κέντρο, να ανοίξουν οι δρόμοι Βενιζέλου που είναι η κυρία αρτηρία και θα συνεχίσουν λογικά αργότερα από ό,τι λένε κατά τον Οκτώβριο. Μπράβο, καλά έγινε. Άνοιξε σωστά, γρήγορη δουλειά, να προχωράνε και να κάνουμε σωστές δουλειές και τα μαγαζιά μας. Το χρονοδιάγραμμα προβλέπει πως το Νοέμβριο του 2020 η βασική γραμμή του μετρό θα δοθεί στους πολίτες με 13 σταθμούς συνολικά. Μετά από τρεις μήνες θα λειτουργήσει και η γραμμή της Καλαμαριάς. Οι σταθμοί Βενιζέλου και Αγία Σοφίας θα έχουν ολοκληρωθεί το 2022. Το 2016, όταν αναλάβαμε τη διοίκηση της Αττικό Μετρό, στη Βενιζέλου δεν υπήρξε κανένα κατασκευαστικό έργο. Αντιλαμβάνεται λοιπόν κανείς ότι είναι ένας σταθμός ο οποίος είναι ιδιαίτερα καθυστερημένος, εξαιρετικά καθυστερημένος, αδικαιολόγητα θα έλεγα καθυστερημένος, και το χρονοδιάγραμμα στο σταθμό Βενιζέλου τέθηκε πρόσφατα, όταν πλέον αποφασίστηκε από την πολιτεία ότι τα αρχαιολογικά ευρήματα, ο Ντεκουμάνους Μάξιμους δηλαδή, θα παραμείνει κατά χώρα, θα παραμείνει νησί του στο σταθμό Βενιζέλου. Από τη νέα χρονιά αναμένεται να αρχίσουν και οι πρόδρομες εργασίες για την επέκταση στις δυτικές συνοικίες. Η χρηματοδότηση έχει εξασφαλιστεί, ενώ η διαβούλευση σύμφωνα με τη διοίκηση του μετρό βρίσκεται στο τελικό στάδιο.